παρακολουθείτε σε ζωντανό χρόνο όλο αυτό το πρόβλημα και το χάος που γίνεται. Αγαπητέ Χρήστο, πιστεύω ότι το πρόβλημα το μεγάλο ήταν τον Μάιο και τον Ιούνιο. Έγινε στην αρχή της καλοκαιρινής περίοδου με τη μεγάλη ζήτηση που υπήρξε στα ταξίδια διεθνώς. Φαίνεται ότι οι αεροπορικές εταιρείες κυρίως δεν ήταν έτοιμες και κατά δεύτερο λόγο και τα αεροδρόμια για να δεχτούν τόση μεγάλη ζήτηση και πίεση. Πιστεύω με την πάροδο του χρόνου ότι όλα αυτά βελτιώνονται με την εξής έννοια. Ναι. Ότι έχουν δει τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Έχουν ακυρωθεί χιλιάδες πτήσεις για τον Ιούλιο-Αύγουστο έγκαιρα, ούτως ώστε να μην υπάρξουν άλλα επιπλέον προβλήματα. Ναι. Άρα θεωρώ ότι κατά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο μήνα τα προβλήματα θα είναι πολύ λιγότερα από ό,τι ήταν τον Μάιο τον Ιούνιο και σίγουρα θα έχουμε μια καλή καλοκαιρινή περίοδο. Έχετε εσείς περιπτώσεις πελατών σας οι οποίοι μπήκαν σε μια περιπέτεια οι άνθρωποι μέσα από όλα αυτά? Κοιτάξτε, περιπτώσεις υπάρχουν παντού, αλλά εκείνο που θέλω να δούμε είναι ότι κυρίως εμείς φεύγοντας από Κύπρο προς οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, ναι, το οποίο είναι από Κύπρο κατευθείαν στη χώρα εκείνη, τα προβλήματα είναι πολύ πολύ λίγα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ή αντιμετωπίσαμε στο παρελθόν. Ναι. Από εκεί και πέρα προβλήματα προκύπτουν κυρίως όταν υπάρχει ανταπόκριση από αεροδρόμιο οποιασδήποτε ευρωπαϊκής πρωτεύουσας προς άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Εκεί στις ανταποκρίσεις ο κόσμος πρέπει να είναι λίγο υποψιασμένος όσον αφορά κυρίως τις αποσκευές και εκεί και όπου μπορούν να ταξιδεύουν με μικρή αποσκευή που την ανεβάζουν στην καμπίνα του αεροσκάφους θα είναι ακόμη καλύτερα. Μάλιστα. Θεωρώ ότι και θέλω να περάσω το μήνυμα προς τον ταξιδιωτικό κοινό της Κύπρου ότι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, που είναι οι κύριοι μήνες που θα ταξιδέψουν ειδικά οι Κύπροι και προς την Ελλάδα, που δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε κανένα πρόβλημα ειδικά και δεν αντιμετωπίσαμε μέχρι τώρα, κατά τον Ιούνιο, προς τα ελληνικά νησιά. Λοιπόν, οι Κύπροι θα ταξιδέψουν και πιστεύω ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Μάλιστα. Βέβαια, αυτό που λέτε εσείς σε σχέση με τη δήλωση που έκανε ο Υφυπουργός Τουρισμού, καμία σχέση, έτσι. Άλλο λέτε εσείς, άλλο λέει ο Υφυπουργός. Ο Υφυπουργός είπε, μειώστε, λέει, τις μετακινήσεις και τα ταξίδια σας τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε εσάς αυτή η δήλωση. Μας φάνηκε κάπως ατυχής. Ίσως να φαίνεται ατυχής. Πιστεύω και ξέροντας και τον Υπουργό, δεν είναι αυτό που εννοούσε. Αυτή είναι η άποψή μου. Και πιστεύω ότι και ούτε η πολιτική της κυβέρνησης του Νίκου Αναστασιάδη είναι να κρατήσει τους Κύπριους ταξιδιώτες στην Κύπρο. Νιώθω ότι ίσως ήθελε ο άνθρωπος να πει και κυρίως για τους εισερχόμενους ταξιδιώτες προς την Κύπρο ότι η Κύπρος έχει και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος είναι καλοί μήνες. Ναι. Νομίζω ότι δεν ήταν το μήνυμα όπως στην αρχή το έχουν πάρει αρκετοί. Ότι, όπως κοιτάξτε, το διαβάσαμε, Κύπροι, ναι. Κύπροι ταξιδιώτες, μην ταξιδέψετε προς το εξωτερικό. Είναι και παράλογο, δεν γίνεται. Ιούλιο-Αύγουστο παίρνει ο κόσμος άδειες. Πότε θα ταξιδέψει? Ιούλιο-Αύγουστο παίρνουν τις διακοπές τους, άδειες, τα σχολεία είναι κλειστά, ο κόσμος θα ταξιδέψει. Αλλά ναι, επί της ουσίας, αγαπητέ Χρήστο, είναι ότι προβλήματα κυρίως προς την κεντρική Ευρώπη, και το τονίζω, προς την κεντρική Ευρώπη, ναι, και την Ελλάδα, όπου θα ταξιδέψουν οι περισσότεροι Κύπροι, δεν έχουμε αντιμετωπίσει, μάλιστα, ιδιαίτερα προβλήματα. Τώρα υπάρχει και το ζήτημα. Κάποια περιστατικά, ότι χάσανε βαλίτσες, ότι υπήρξε καθυστέρηση, ότι δεν βρίσκαν τις βαλίτσες τους. Εδώ πέρα γίνεται ζήτημα. Αν είναι να πηγαίνω για διακοπές και να χάνω τη βαλίτσα, καλύτερα να μην πάω. Πρώτον. Δεύτερον, αν δεν και την έχασα, υπάρχουν διαδικασίες και αποζημιώσεις, τέλος πάντων, είτε για να την ξαναβρω, είτε για να αποζημιωθώ για τα περιουσιακά μου στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν διαδικασίες και υπάρχουν και τα κεκτημένα των καταναλωτών, αγαπητέ Χρήστο, τα οποία είναι και πολύ ισχυρά, θα έλεγα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Υπάρχουν οι διαδικασίες, είτε η πτήση ακυρωθεί, είτε έχει καθυστέρηση, είτε χάσεις αποσκευή, είτε απολέσεις αποσκευή. Ναι. Υπάρχουν οι διαδικασίες, υπάρχουν οι αποζημιώσεις. Εκείνο όμως που εγώ από την πλευρά μου θέλω να πω είναι ότι να ξεκινήσουμε θετικά και αισιόδοξα. Σίγουρα έχουν αντιμετωπιστεί αρκετά προβλήματα κατά, ναι, την έναρξη, όπως έχω πει προηγουμένως, της καλοκαιρινής περίοδου και κυρίως τον Μάιο και τον Ιούνιο. Αλλά οι εταιρείες, οι σοβαρές αεροπορικές εταιρείες, έχουν ακυρώσει χιλιάδες πτήσεις για τον Ιούλιο και Αύγουστο για να εξαλείψουν αυτά τα προβλήματα. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν πουλάς ένα προϊόν, έχει μεγάλη ζήτηση να πουλήσεις το προϊόν σου και εσύ αποσύρεις μέρος του προϊόντος σου. Επί της ουσίας αυτό κάνουν οι αεροπορικές εταιρείες, οι σοβαρές αεροπορικές εταιρείες τώρα. Έχουν ακυρώσει χιλιάδες πτήσεις, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της έλλειψης προσωπικού, όπως λέμε, ξέρετε, βγήκαμε μετά από 2 χρόνια από την πανδημία και υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Ναι. Επειδή η πανδημία συνεχίζεται,
Και σήμερα έχεις ένα προσωπικό 100 άτομα στην εταιρεία εκεί όπου δουλεύεις, Χρήστο, και την επόμενη μέρα μπορεί να έχεις 95, γιατί 5 άτομα βγήκαν θετικοί στον κορονοϊό. Βέβαια. Άρα βέβαια. Υπάρχουν και τα προβλήματα της καθημερινότητας που προκύπτουν από σωστό. Τον κορονοϊό. Τώρα, λοιπόν, δώστε μια συμβουλή στον κόσμο, ο οποίος μπορεί να τύχει μια ενός τέτοιου περιστατικού. Τι κάνει άμα χαθεί η αποσκευή του? Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνει? Εγώ η μόνη συμβουλή με τα 40 χρόνια που είμαι στην τουριστική βιομηχανία, γιατί και τις καλές χρόνιες, τις φυσιολογικές χρόνιες, ναι, είναι εκατομμύρια οι αποσκευές που χάνονται. Λοιπόν, δεν είναι ένα πράγμα το οποίο έχει εμφανιστεί φέτος και τελείωσε. Ίσως φέτος στις αρχές της καλοκαιρινής περίοδου να ήταν πιο έντονο. Από εκεί και πέρα, εκείνο που εγώ συστήνω και σαν ταξιδιωτικός πράκτορας και με την εμπειρία μου, σε όσες πτήσεις υπάρχει ανταπόκριση από αεροδρόμιο της Ευρώπης προς άλλο προορισμό της Ευρώπης, εκεί και όπου μπορούν οι ταξιδιώτες να χρησιμοποιήσουν μικρή αποσκευή και να την ανεβάσουν στην καμπίνα του αεροσκάφου να το πράξουν. Ναι, έτσι για να φυλάμε και τα ρούχα μας. Συνήθως τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί κατά τον Μάιο και Ιούνιο, μάλιστα, είναι σε αυτές τις περιπτώσεις. Όπου ο χρόνος είναι μικρός στην αλλαγή του αεροσκάφου, είναι, ναι, μία ώρα, είναι μία μισή ώρα, και ίσως εκεί να δημιουργείται το πρόβλημα. Μάλιστα. Πάντως, ρωτάει μια τηλεθεάτρια, οι χιλιάδες πτήσεις που ακυρώθηκαν είναι, λέει, για την Κύπρο. Όχι, να το διευκρινίσουμε αυτό. Όχι, αναφερθήκατε, είναι γενικώς για την Ευρώπη. Δεν είναι για την Κύπρο. Ναι. Για την Κύπρο είναι εκατοντάδες οι πτήσεις που έχουν ακυρωθεί, θα έλεγα. Είναι μικρός ο αριθμός. Μικρός φυσικά είναι και ο αριθμός των πτήσεων που έχουμε ημιρεσίως είτε εβδομαδίως προς την Κύπρο. Ναι. Από εκεί και πέρα έχουν ακυρωθεί και πτήσεις από Κύπρο και λόγω πληρότητας. Παρόλο, μάλιστα, που μιλάμε ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση, κάποιες αεροπορικές εταιρείες μικρό αριθμό πτήσεων λόγω πληρότητας τον έχουν ακυρώσει. Εκείνο που μιλάμε είναι πάντα για διεθνείς πτήσεις, ότι έχουν ακυρωθεί χιλιάδες, και λέω ότι έχουν ακυρωθεί έγκαιρα μόνο και μόνο για να εξαλειφθούν όλα τα προβλήματα, μάλιστα, που είχαμε αντιμετωπίσει κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Γκρέπες. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Οπότε λίγη προσοχή για όσους ταξιδέψετε κυρίως με ανταπόκριση, δηλαδή με μία στάση μέχρι τον τελικό προορισμό σας. Και βεβαίως υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες πρέπει να διεκδικούμε. Δεν πρέπει να αφήσουμε